Ευχαριστούμε που επέλεξες τη Fortinet. Με το modem κρατάς στα χέρια σου, μπορείς να απολαύσεις υπηρεσίες που θα αλλάξουν την επικοινωνία σου. Ας δούμε όμως πώς μπορείς να το εγκαταστήσεις βήμα-βήμα. Βήμα πρώτο. Έλεγξε ότι ο υπολογιστής σου διαθέτει υποδοχή δικτύου Ethernet ή ασύρματη κάρτα δικτύου, αν θέλεις να συνδεθείς ασύρματα χωρίς καλώδια. Βήμα δεύτερο. Για να συνδεθείς ενσύρματα, εκτός από το modem router, θα χρειαστείς το καλώδιο ρεύματος, το άσπρο καλώδιο τηλεφώνου, το splitter και το άσπρο καλώδιο δικτύου. Βήμα τρίτο. Βρες το ιδανικό σημείο για το modem σου. Για την καλύτερη κάλυψη του χώρου, ένα ψηλό ράφι είναι ό,τι πρέπει. Δίπλα του θα πρέπει να υπάρχει μπρίζα τηλεφώνου, κατά προτίμηση τύπου RJ11 και όχι διακλαδωτή, και μία μπρίζα ρεύματος. Βήμα τέταρτο. Όλα είναι έτοιμα για να συνδέσεις το modem router σου. Αν θέλεις να συνδέσεις το router στην ίδια μπρίζα με το τηλέφωνο, τότε θα χρειαστείς το splitter. Σύνδεσε το ένα άκρο του άσπρου τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή line του splitter και το άλλο στην μπρίζα του τηλεφώνου. Έπειτα, σύνδεσε το καλώδιο του τηλεφώνου στην υποδοχή phone ή tel που βρίσκεται πάνω στο splitter. Τέλος, πάρε τηλεφωνικό καλώδιο και σύνδεσε τη μία άκρη του στην υποδοχή DSL του router και την άλλη πάνω στο splitter, στην υποδοχή ADSL ή modem. Αν πάλι θέλεις να συνδέσεις το τηλέφωνο και το router σου όχι σε μία, αλλά σε δύο διαφορετικές μπρίζες τηλεφώνου, τότε αντί για το splitter, θα χρειαστείς το PSTN filter. Το συνδέεις στην μπρίζα του τηλεφώνου και έπειτα συνδέεις με αυτό το καλώδιο της συσκευής του τηλεφώνου σου. Σε αυτή την περίπτωση, το καλώδιο του router το συνδέεις απευθείας στην μπρίζα του τηλεφώνου, χωρίς να παρεμβάλλετε τίποτα άλλο. Είναι ώρα να συνδέσεις το καλώδιο του ρεύματος. Τοποθέτησε τη μία του άκρη στην υποδοχή power του router και την άλλη στην μπρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος. Τέλος, πάτα το κουμπί on-off που βρίσκεται στο πίσω μέρος του router. Αν ανάψει η ένδειξη power, σημαίνει ότι προχωρά σωστά. Βήμα 5. Σύνδεσε τον υπολογιστή με το router. Πάρε το άσπρο καλώδιο. Είναι το καλώδιο δικτύου. Σύνδεσε τη μία του άκρη σε μία από τις κίτρινες υποδοχές LAN που βρίσκονται πίσω στο router και την άλλη στην υποδοχή δικτύου Ethernet του υπολογιστή σου. Βήμα 6. Έλεγξε τη λειτουργία του modem router σου. Αν έχεις κάνει όλα τα βήματα σωστά, το λαμπάκι Power θα πρέπει να είναι σταθερά πράσινο. Το ίδιο και το λαμπάκι Broadband. Ενώ το λαμπάκι Internet μπορεί να είναι συνεχώς πράσινο ή να αναβοσβήνει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Όλα είναι έτοιμα για να απολαύσεις υπηρεσίες επικοινωνίας της Fortinet μέσω ενσύρματης σύνδεσης. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή να συνδέσεις τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σου, ασύρματα, μέσω του Wi-Fi. Ανίχνευσε τα ασύρματα δίκτυα μέσω της συσκευής που θέλεις να συνδεθείς. Βρες το όνομα του router σου, πάτα σύνδεση και πληκτρολόγησε τον κωδικό wireless key που βρίσκεται πίσω από το router σου. Αυτό ήταν. Τώρα, μπορείς να ανοίξεις ένα πρόγραμμα περιήγησης στο ίντερνετ πληκτρολογώντας www.fortinet.gr. Ευχαριστούμε που παρακολούθησες τη διαδικασία σύνδεσης του modem router σου.